Συνεδριάζει την 3η 2 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Έτωλα Καρνανίας για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση και το σχέδιο Καλλικράτης. Για την συνεδρίαση, τα αιτήματα και τις προτάσεις που θα τεθούν τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ στο Νομό Έτωλα Καρνανίας Απόστολος Κοιμήσης, κάνοντας λόγο για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Καλλικράτης και τον καθορισμό της διαδικασίας του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αύριο θα συζητήσουμε για την δυνατότητα αύξησης των αρμοδιοτήτων σε σχέση με την άσκησή τους σε καθαρά τοπικό επίπεδο. Εννοούμε δηλαδή τον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων των νέων Δήμων. Η σκοπιμότητα είναι να παράγονται λειτουργίες, υπηρεσίες και δραστηριότητες όσο το δυνατόν εγκύτερα στον πολίτη. Δηλαδή να ασκήσει η αρχή της εγκύτητας και επικουρικά, εφόσον υπάρχει ανάγκη, κάποιο δεύτερο επίπεδο, όταν ο Δήμος αδυνατεί, να ασκεί αυτές τις αρμοδιότητες. Πρέπει λοιπόν να διαταπώσουμε με σαφήνεια, ώστε να περιληφθούν στο νομοσχέδιο που συστήνεται με πολύ γρήγορη διαδικασία σε αυτή την περίοδο οι αρμοδιότητες που κατά την άποψή μας θα πρέπει να ασκηθούν στον πρώτο βαθμό. Και μπορώ να σας πω συνοπτικά ότι αυτές έχουν σχέση με το επίπεδο των αγριοτήσεων, έχουν σχέση με αποζημιώσεις που δίνονται στους παραγωγούς, στους ανθρώπους της εργασίας, ανέργους κτλ. Προνοιακά επιδόματα, ό,τι έχει σχέση δηλαδή με την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή. Από την άλλη μεριά, οι υπηρεσίες οι οποίες από το κράτος συνολικά ασκούνται προς την κοινωνία θα πρέπει και αυτές να πάνε κοντύτερα στον πολίτη. Από την έννοια αυτή, λοιπόν, οι σημαντικές αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται σήμερα από τις κεντρικές διοικήσεις, για οργανισμούς κτλ., θα πρέπει να εκφορηθούν προς τους Δήμους. Και αυτό θα συζητήσουμε. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε επισημάνει σωρή άλλων αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές για να ασκηθούν σε καθαρά τοπικό επίπεδο, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις των καταστημάτων και λοιπόν εμπορικών δραστηριοτήτων και φυσικά θέματα που έχουν σχέση με κτηριακές υποδομές δημοσίων κτηρίων και ιδρυμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα κεντρικών φορέων του κράτους. Αυτά λοιπόν έχουν ξεκαθαρίσει, όπως επίσης έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα της εκλογικής διαδικασίας. Το είχαμε επισημάνει αυτό και σαν τέτοιο των Λακαρδανίας αλλά και σαν Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Φαίνεται ότι θα υπάρχει καθολική εκλογή για την ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων και υπάρχει ακόμα σε συζήτηση το ζήτημα της εσωδημοτικής αντιπροσώπευσης, δηλαδή να μην υπάρχει περιοχή η οποία δεν θα εκπροσωπείται στις νέες τοπικές αρχές. Αυτά θα κουβεντιάσουμε και επίσης θα κουβεντιάσουμε και θα αποφασίσουμε την διαδικασία με την οποία θα κάνουμε ανάπτυξη του διαλόγου στον νομό μας, δηλαδή με ποιο τρόπο θα διαβουλευτούμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους για τη λεγόμενη χωροταξία, δηλαδή για τον καθορισμό των νέων ορίων, των ονομάτων και των εδρών των νέων δήμων που θα προκύψουν. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ δεν παρέλειψε ωστόσο να θίξει και τον χωροταξικό σχεδιασμό των νέων δήμων. Υπάρχει ένας προβληματισμός για την αντιπροσωπευτικότητα. Αναλογικότητα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν και θέματα συνταγματικών ερμηνεών. Αλλά αυτό που πρέπει να ισχύσει είναι να μην υπάρχει καμία περιοχή η οποία δεν θα εκπροσωπείται, δεν θα αντιπροσωπεύεται δηλαδή στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στις νέες τοπικές αρχές. Υπάρχουν σκέψεις για αυτό που μπορεί να εξασφαλιστεί, αλλά ακόμα δεν έχουν οριμάσει. Πιστεύω δηλαδή μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να έχει τελειώσει και αυτό. Για κοινή συνείδηση και όρημη απέτηση της κοινωνίας για έναν συνολικό επανασχεδιασμό στην διοίκηση του ελληνικού κράτους και την αυτοδιοίκηση της χώρας μας, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, κάνει λόγο ο κύριος Κοιμήσης με στόχο τη νέα αναπτυξιακή όθηση σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Επίπεδο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης πιστεύω κατά την άποψή μου ότι θα πρέπει να είναι κυρίως προγραμματικές και επιτελικές λειτουργίες, δηλαδή θα πρέπει οι περιφερειακές αυτοδιοίκησεις να έχουν βασικό ρόλο και λόγο στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη, δηλαδή να καθορίζουν στοιχεία πολιτικών. Και το μεγάλο κομμάτι των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να είναι στις τοπικές αρχές. Αυτό παντού ισχύει, έτσι είναι δηλαδή τα πράγματα, και βοηθάει κυρίως στην εξοικονόμηση και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που σήμερα εμφανίζονται στη λειτουργία του κράτους μας, γιατί ο πολίτης δεν θα αναγκάζεται να μετακινείται σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες υπηρεσίες για να λύνει τα προβλήματά του. Στόχος είναι να δημιουργηθούν υπηρεσίες μια στάση στους Δήμους, αυτά που λέγονται one-stop shop, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να εξοικονομείται χρόνος ανθρωπομηνών. Δηλαδή, όταν ένας πολίτης φεύγει από την παραγωγή του και
προσεγγίζει τη διοίκηση για να λύσει ορισμένα προβλήματα, χάνονται ανθρωπομήνες. Δηλαδή, στοιχίζει αυτό και στην οικογενειακή, την ατομική οικονομία, αλλά στοιχίζει και στην εθνική οικονομία χρυζόμενο. Και δεν είναι ευκαταφρόνητα αυτά τα ποσά. Σκεφτείτε ότι έχει κοστολογηθεί από τον ΟΣΑ με μελέτες που έχουν γίνει πριν 2 χρόνια, πως η ελληνική γραφειοκρατία στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο γύρω στο 7% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Επομένως, η υπόθεση της μεταρρύθμισης του κράτους συνολικά και όχι μόνο η ενδυνάμωση των τοπικών αρχών, θα πρέπει να έχει το στοιχείο της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που θα ασκούνται εκεί τώρα στον πολιτικό.